Ο κόπη της δράμας όπου βρίσκεται για άλλο θέμα. Τι είχαμε όμως χθες στον Τύρναβο, Ελένη? Καλή σας ημέρα, Ποπή, από το παγωμένο και κατάλευκο Νευροκόπη. Χθες λοιπόν στον Τύρναβο διαδραματίστηκαν σκηνές απαράμιλου κάλου. Είχε μετατραπεί το δημοτικό χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου σε ρινγκ, κλωτσιές, μπουνιές, ακόμη και καρεκλοπόλεμος ήταν σε εξέλιξη μεταξύ των δημοτικών συμβούλων, του Δημάρχου αλλά και των πολιτών, οι οποίοι τους τελευταίους 9 μήνες διαμαρτύρονται για την τιμολογιακή πολιτική του Δήμου επάνω στο νερό. Οι ίδιοι εκτιμούν ότι είναι υπερβολικά υψηλά τιμημένο το νερό και αυτό το οποίο ζητούν είναι να πέσει η τιμή του. Βλέπετε ότι τα αποτελέσματα αυτών των εικόνων που βλέπετε κι εσείς ήταν αρκετοί από αυτούς να καταλήξουν στο κέντρο υγείας και στο νοσοκομείο. Έχουν πιαστεί οι άνθρωποι στα χέρια. Είναι εικόνες που προκαλούν θλίψη αυτές. Εικόνες που προκαλούν θλίψη και Γιάννη έρχεται και παρέλαση 25. Έρχεται και παρέλαση 25 Μαρτίου, λιγότερο από 3 εβδομάδες. Θυμόμαστε τι έγινε. Τώρα βέβαια εδώ πέρα είναι για την υπόθεση. Καλά, εδώ είναι άλλη υπόθεση, αλλά αφορμή και τη Ρόδο. Λοιπόν, και να δούμε τι θα γίνει εκεί. Και έρχεται επίσης και νέο φορολογικό, δηλαδή τα πράγματα. Διάβαζα χθες ένα άρθρο στο διαδίκτυο, νομίζω του Τσαγκαρουσιάνου, αν δεν κάνω λάθος, που λέγε μην ξύνεσαι στην κλίτσα του Τσομπάνη, γιατί ο Τσομπάνης πεινάει. Και έρχεται και το φορολογικό.